centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936. Καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και του πολιτικού προσωπικού του τόπου μας. Για να το κλείσουμε. Αντί να ασχοληθεί. Για να το κλείσουμε όμως, μόλις πριν από δευτερόλεπτα, βγάζετε κι εσείς νέο δελτίο τύπου που χαρακτηρίζεται υπεροπτική, αλαζονική και αμετροεπής την δήλωση του συναδέλφου, όπως τονίζεται, κύριο Τζικαλάκια, που καμαρώνει με ένα υπερφύαλο εγώ. Πως αν γίνει μονοεδρική η Καστοριά, η κυρία Κελιγιορίδου δεν θα έχει καμία τύχη. Κοιτάξτε, αυτό δείχνει πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο πια. Ο κύριος Τσικαλάγιας χαίρεται και παρακαλάει η Καστοριά να γίνει μονοεδρική. Γιατί αυτό, λέει, πλέον θα αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας και επειδή η Καστοριά όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε μια συντηρητική επιλογή στην κάλπη, θα είναι ο ίδιος ή κάποιος από το κόμμα του βουλευτής και δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος με αντίθετη άποψη. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να πει ότι το να γίνει μονοεδρική η Καστοριά, δεν βλάπτει την Τελιγιορίδου. Η Τελιγιορίδου είναι σήμερα, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Αυτό βλάπτει την πόλη μας, βλάπτει την περιφερειακή ενότητα. Γιατί πρώτον σημαίνει ότι η Καστοριά βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία και χάνει κόσμο. Δεν μπορεί για να συγκρατήσει τους νέους. Αν πραγματικά γίνουμε μονοεδρικοί και έχουμε μεγάλη απώλεια πληθυσμού, κάτι θα φταίει γι' αυτό, κάποιοι θα φταίνουν γι' αυτό. Μισό λεπτό να τα πάρουμε με τη σειρά. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι εάν η κυρία Τελιγιορίδου δεν θα είναι βουλευτής και θα έχει μόνο έναν βουλευτή η Νέα Δημοκρατία και θα καμαρώνει και θα βγάζει τα κλαρίνα στους δρόμους το βράδυ των εκλογών. Το ζήτημα είναι ότι χάνει ο τόπος μας. Χάνει νέους ανθρώπους. Χάνει κονδύλια για τους δήμους. Άρα χάνει έργα. Χάνει αναπτυξιακή προοπτική. Χάνει θέσεις εργασίας. Αυτά δεν τον απασχολούν τον κύριο Τσικαλάγια, γιατί το μόνο που τον νοιάζει είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο ίδιος βουλευτής. Ενδιαφέρει αυτό τους πολίτες? Το να γίνει μονοεδρική η Καστοριά είναι ζημιά για τον τόπο. Είναι καθοδική πορεία για τον τόπο. Από εκεί και πέρα όμως, το να γίνει μονοεδρική η Καστοριά, κάποιος φταίει για τον κόσμο που έφυγε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2019 ο πληθυσμός της Καστοριάς ήταν 46.600 άνθρωποι. Μάλιστα. Εάν ο κύριος Τσικαλάγιας ελπίζει ότι αυτός ο πληθυσμός έχει μειωθεί για να επικρατεί κομματικά η Νέα Δημοκρατία, εδώ την απόλυτη ευθύνη για την μείωση αυτή του πληθυσμού και για την πτωτική πορεία της πόλης και για την παρακμή που ζούμε το τελευταίο διάστημα των 2,5 χρόνων ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Θα περιμένουμε βέβαια και την απογραφή, τα αποτέλεσμα της απογραφής, δεν έχει η οποία τίποτε, δεν έχει λήξει αλλά απογραφή. Και μόνο η μύχη υπόθη και αυτό το αλαζονικό ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ακόμη και γίνει μονοεδρική δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι Καστοριανοί, είναι πάνω απ' όλα νεοδημοκράτες, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πάντως, κυρία Τελιγιορίδου, μια και φτάσαμε ακριβώς στην απογραφή, επειδή συνεχίζεται, θα πρέπει να πούμε το εξής. Ακόμη και σε αυτούς που θεωρούνται αρνητές της απογραφής για κάποιο λόγο, το είδαμε και αυτό. Παρακαλούμε πάρα πολύ να απογραφεί ο πληθυσμός της Καστοριάς, να αποτυπωθεί η εικόνα της Καστοριάς, γιατί αν δεν αποτυπωθεί θα στερηθούν δήμοι, δηλαδή θα στερηθούμε εμείς οι ίδιοι πέρα των όλων των υπολείπων και πόρους του κράτους. Ακριβώς θα προσέξτε λοιπόν είπα, πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα μειωθούν κονδύλια προς τους δήμους. Μπράβο, και θα την πληρώσουμε όλοι, γιατί εσείς είστε απλά αρνητές απογραφής. Θα μειωθούν οι σχολικές μονάδες. Θα κινδυνεύει το νοσοκομείο που ήδη με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύει, γιατί συζητάει τη συγχώνευση των περιφερειακών νοσοκομείων στη Δυτική Μακεδονία και την μετατροπή του σε κέντρο υγείας. Θα μειωθούν κονδύλια για υποδομές, για δρόμους, για παιδικές χαρές, για δημοτικά σχολεία, για νηπιαγωγεία. Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν τον κύριο Τσικαλάγια, γιατί αν τους ενδιέφερε
τον κύριο Τσικαλάκη και τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα κάνανε αυτήν την απαράδεκτη και καταστροφική πολιτική τα τελευταία 2,5 χρόνια για την πόλη μας και για τον νομό μας. Καταργήσανε τον φορέα διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με έδρα την Καστοριά, που ήταν ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη, για την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, για την αξιοποίησή του, για την προστασία του, για την προβολή των τοπικών προϊόντων, για ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο με πόλο έλξης, για τον πρωτογενή τομέα, για τον τουρισμό. Αυτά τα κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Κατήργησε τα πανεπιστημιακά τμήματα της Καστοριάς, που δημιουργώντας μια σοβαρή πανεπιστημιακή μονάδα στην περιοχή μας επί ΣΥΡΙΖΑ, δώσαμε τη δυνατότητα να έρθει νέος κόσμος, να συνδεθεί η εκπαίδευση και η μόρφωση με την ανάπτυξη. Σε αυτό και το να κομμάτι... δοθεί και μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή μας με νέα παιδιά. Σε αυτό, τα καταργήσανε. Σε αυτό το κομμάτι κάνετε και χμηρό σχόλιο και δελτίο τύπου με την ερώτηση του κ. Τσικαλάκη και μερικών ακόμη βουλευτών για τα αγγλικά κολέγια. Μα είναι δυνατόν, κύριε Νατσούλη, αυτό να περάσει απαρατήρητο? Καταργήσανε πανεπιστημιακό τμήμα στην Καστοριά, βάλανε την ειδική βάση εισαγωγής που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε φέτος 300 λιγότερους φοιτητές στην πόλη. Και το μόνο που... δεν μιλήσανε, σιωπή. Και το μόνο που τον ενδιέφερε τον κύριο Τσικαλάγια ήταν να αναγνωριστούν ιδιωτικά αγγλικά κολέγια. Γιατί? Για τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά του ελληνικού λαού τι είναι, παραπαιδιά? Και πρέπει να τους αποκλείουμε από την μόρφωση και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα παιδιά των αγγλικών κολεγίων και για συγκεκριμένα τμήματα? Γιατί, για ψάξτε το λίγο. Εσείς που το ψάξατε τι? Λοιπόν... Όχι, μισό λεπτό, μην το αφήνετε. Όχι, έτσι. Το αφήνουμε. Εσείς που το ψάξατε τι εννοείτε? Καταργήσανε τα πανεπιστημιακά τμήματα και κάνουν ερωτήσεις για ιδιωτικά αγγλικά κολέγια. Μισό λεπτάκι, τι εννοείτε, κύριε Τελεγιώριδου? Ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους παιδιά οι βουλευτές της. Εννοείτε τα δικά τους ή τα δικά τους με την ευρεία έννοια? Τα δικά τους με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει τα πάντα. Καταργήσαν λοιπόν το φορέα διαχείρισης, καταργήσαν πανεπιστημιακά τμήματα, ναι. Καταργήσαν την 24ωρη λειτουργία του, ναι, Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης στο Άργος Οριστικό. Και βάλανε μέσα στο σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, ως εμβληματικό έργο, ιδιωτικό Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης. Και την προηγούμενη εβδομάδα στον αναπτυξιακό νόμο εντάξανε στις επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνται ιδιωτικό κέντρο φυσικής αποκατάστασης. Δηλαδή, καταργούν το δημόσιο που έχει υψηλές προδιαγραφές στο Άργος Οριστικό και προκρίνουν να χρηματοδοτήσουν και μέσω του αναπτυξιακού ιδιωτικό, δηλαδή ένας ιδιώτης να κάνει κέντρο φυσικής αποκατάστασης με δημόσιο χρήμα, για να πληρώνει ο πολίτης που έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, ένα ατύχημα, και να πληρώνει αδρά. Το είπατε και στη Βουλή αυτό. 4.000 το μήνα. Ναι. Καθυστερήσανε τα 2,5 ολόκληρα χρόνια τα έργα του φυσικού αερίου και έχουν το πολιτικό θράσος την Πέμπτη να διοργανώνουν και φιέστες. Γιατί τις διοργανώνουν τις φιέστες? Γιατί μας πήγανε 2 χειμώνες πίσω για ένα έργο όριμο, έτοιμο, που θα έρθουν να ανακοινώσουν αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει στο τέλος του 19. Θα είστε σε αυτή την εκδήλωση? Με τα ίδια χιλιόμετρα, με τα ίδια χρήματα, μόνο και μόνο για να προσθέσουν και τις περιοχές από την Κοζάνη και την Εορδαία που λόγω απολιγνητοποίησης χάνουν την τηλεθέρμανση. Κυρία Τελιουρίου, θα είστε στην εκδήλωση την Πέμπτη? Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχω κληθεί. Δεν έχετε πάρει και εσείς προσθέσεις. Συνεχίσουμε όμως επί της ουσίας. Ναι. Επί της ουσίας. Καταργούν λοιπόν, πάνε πίσω το φυσικό αέριο 2,5 χρόνια. Τη σιδηροδρομική σύνδεση. Πραγματικά θα ήταν για γέλια η κατάσταση αν δεν ήταν τόσο τραγική. Τη μια θα την περνούσαν από το τούνελ της Κλεισούρας. Την άλλη θα συνδέαν το Άργος με τη Σιάτιστα. Αυτό ήταν το πρόβλημα της Καστοριάς. Πώς θα συνδέσουμε το Άργος με τη Σιάτιστα. Μετά θα το φέρουν από Καλαμπάκα που δεν εγκρίνεται γιατί είναι μια μονή γραμμή με άπειρα τούνελ και με 6 δις κόστος. Και τώρα βγαίνουν και καμαρώνουν ότι θα γίνει, λέει, η σύνδεση του αεροδρομίου με το Πόγραντς. Δικό μας έργο. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι τραγικοί. Αυτοί λοιπόν και οι πολιτικές τους αποτελούν την αιτία
που φεύγει ο κόσμος από την Καστοριά και θα γίνουμε και καμαρώνουν ότι θα γίνει μονοεδρική και θεωρούν ότι ο κόσμος στην Καστοριά δεν έχει ούτε κρίση ούτε αντίληψη και θα τους ψηφίζει μια ζωή για να ακούει τα γλυκανάλατά τους και τα μεγάλα τα ψεύτικα τα λόγια χωρίς αντίκρισμα. Κλείνοντας, κυρία Τελιγερόδο, τι θα μπορούσατε να πείτε αυτή τη στιγμή στον κύριο Τζικαλάγιο? Θα του έλεγα καταρχήν ότι θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς είναι κατώτερος των περιστάσεων. Αυτή τη στιγμή είναι κυβερνητικός βουλευτής και το μόνο που κάνει είναι να κάνει αυτό που γράφω και στο δελτίο τύπου, δουλικούς τεμενάδες προς την κυβέρνησή του. Θα πρέπει να υψώσει το ανάστημά του, να διεκδικήσει για την περιοχή μας έργα, πόρους, δουλειές, γιατί δεν πάει άλλο. Είναι 2,5 χαμένα χρόνια. Ο κύριος Τσικαλάγιας θα πρέπει να αντιληφθεί το ρόλο του και να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος δεν του έχει καμία υποχρέωση να τον έχει μια ζωή βουλευτή όπως οραματίζεται. Αυτός ο τόπος χρειάζεται εκπροσώπους που δεν έχουν, που δεν θα είναι πρώτα κομματικά μέλη του οποιοδήποτε κόμματος, αλλά θα είναι πρώτα Καστοριανοί με αγάπη για τον τόπο και για τους ανθρώπους. Δεν το έχουμε δει αυτά τα 2,5 χρόνια, δυστυχώς. Κύριε Τελιγερίδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε μαζί μας, καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.